την πρώτη προαγωνιστική του συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο τεχνικός της ΑΕΛ Κρις Κόλμαν, δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας με την οποία αντιμετωπίζει την πρεμιέρα και το πρωτάθλημα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι προπονήσεις ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Χθες και σήμερα υπήρχε, διαφαίνονταν στους ποδοσφαιριστές ένα άγχος, ένα στρες, κάποια πίεση. Είναι φυσιολογικό και ακόμη και σε μένα τον ίδιο. Υπάρχει σίγουρα ενθουσιασμός για το πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε νικηφόρα τη σεζόν. Αυτόν μας τον ενθουσιασμό θα πρέπει να τον κρατήσουμε σε ένα επίπεδο. Δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Και κυρίως μέσα στο παιχνίδι το Σάββατο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό το σημείο. Αλλά έτσι αλλιώς ανυπομονούμε πάρα πολύ για τον αγώνα του Σαββάτου. Ο τεχνικός των Βυσσινή χαρακτήρισε σημαντικό το πρώτο παιχνίδι και δήλωσε χαρακτηριστικά πως θέλει τους 3 βαθμούς της νίκης για ένα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. But this is a different game. Different circumstances. And you never know in football what may happen. We go into the game with confidence and we want 3 points. Φυσικά σε κάθε παιχνίδι μελετούμε γεγονότα και στοιχεία, αλλά και την ιστορία και το background κάθε αντιπάλου και κάθε ομάδας. Ένα πράγμα όμως είναι δεδομένο στο ποδόσφαιρο και το γνωρίζουμε, ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι ίδιο με το άλλο. Μπορεί ο αντίπαλος να προέρχεται από ένα κακό παιχνίδι και μετά από μία εβδομάδα να κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ειδικά όταν αντιμετωπίζει μια ομάδα όπως η δική μας η ΑΕΛ σε ένα τέτοιο γήπεδο, προφανώς έχουν και ένα επιπλέον κίνητρο. Προφανώς θα προσπαθήσουν να δείξουν ένα καλύτερο εαυτό, γιατί οποιοδήποτε αποτέλεσμα πάρουν εναντίον μας, θετικό για εκείνους, θα τους βοηθήσει πάρα πολύ ψυχολογικά, ειδικά από τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τον τρόπο που αναφέρατε. Είναι δύσκολο, κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, είναι διαφορετικές συνθήκες. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου εμφανιστεί από εβδομάδα σε εβδομάδα. Εμείς με αυτοπεποίθηση θα μπούμε στο γήπεδο για να πάρουμε τους 3 πόντους. Τέλος, από σήμερα Πέμπτη ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων του Σαββατιάτικου αγώνα της ΑΕΛ με αντίπαλο των Βίζαντα Μεγάρων.